Την Παρασκευή στις 10 το πρωί αναμένεται να βρεθούν ξανά ενώπιον του εισαγγελέα Ορεστιάδας οι 5 συλληφθέντες αστυνομικοί του Εύρου. Οι 5 συλληφθέντες φέρονται να παρήχαν διευκόλυνση εισόδου μη νόμιμων αλλοδαπών στη χώρα. Πρόκειται για αστυνομικούς που υπηρετούν στο τμήμα συνοριακής φύλαξης Δημοτήχου, μέδρα το Ισάκιο, οι οποίοι είναι ύποπτοι για τα δικήματα της ζωροληψίας, της κατάχρησης εξουσίας, της παραβίασης καθήκοντος, καθώς και της παράβασης του κώδικα μετανάστευσης. Σύμφωνα με όσα επισήμως αναφέρονται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι οι αστυνομικοί βρίσκονταν τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2022 σε επαφή με κυκλώματα διακίνησης μεταναστών προσφύγων, τα οποία δρούν σε γειτονική χώρα και είτε με πράξεις είτε με σκόπιμες παραλήψεις τους διευκόλυναν την είσοδο πολιτών τρίτων χωρών στο ελληνικό έδαφος. Εκτιμάται ότι είχαν εμπλοκή σε 12 τουλάχιστον περιπτώσεις παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα, χωρίς όμως να προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των παράτυπα εισερχομένων. Κατά τις έρευνες που έγιναν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 26.550 ευρώ, 2.120 δολάρια Αμερικής, 850 λίρες Τουρκίας, 23 λίρες Αγγλίας, 77 λέι Ρουμανίας και πολλά χαρτονομίσματα χωρών της Ασίας. Ενώ κατασχέθηκαν και 59 κινητά τηλέφωνα. Η έρευνα των ιστορικών υποθέσεων ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023, ενώ η δράση των επίορκων αστυνομικών υπολογίζεται ότι έχει ξεκινήσει ήδη από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους. Αρχηγικός ρόλος αποδίδεται σε ένα 54χρονο αστυφύλακα. Πραγματικά 5 αστυνομικοί κατηγορούνται με βαριές, πραγματικά πάρα πολύ βαριές κατηγορίες. Από χτες ένα πάρα πολύ μεγάλο σοκ στις τάξεις μας. Προσωπικά εγώ νιώθω και απογοητευμένος και αλλά και πάρα πολύ σοκαρισμένος μαθαίνοντας ότι συνάδελφοι της πρώτης, πραγματικά της πρώτης γραμμής μετά από 24 χρόνια υπηρεσία παλεύοντας εκεί καθημερινά με τα κυκλώματα διακινητών με τις κατηγορίες που φαίνεται να συνεργάζονται με αυτά τα εγκληματικά κυκλώματα διακινητών πραγματικά είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος καθώς με τους συναδέλφους δίνουμε ένα τεράστιο αγώνα για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα σύνορά μας. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο, είναι ένα ταρακούνημα στο ηθικό μας, αλλά σίγουρα δεν καταραίουμε. Στο πλαίσιο της μυστικής έρευνας, οι αδιάφθοροι προχώρησαν σε άρση απορρίτου στα κινητά τηλέφωνα των αστυνομικών συναδέλφων τους, ενώ χρησιμοποίησαν επίσης συσκευές καταγραφής εικόνας και ήχου. Επίσης, προέκυψε ότι κατά τη διάρκεια που εκτελούσαν βάρδιες, παρότριναν ορισμένους συναδέλφους τους να μην χρησιμοποιούν θερμικές κάμερες και την κατόπτευση της μεθορίου, λέγοντάς τους ότι ελέγχουν εκείνη την περιοχή. Το θεωρώ αδιανόητο. Χθες ήμουνα 9 ώρες νύχτα. Θεωρώ αδιανόητο τον συνάδελφο που είχα δίπλα, τους συναδέλφους που είχα δίπλα, τον αγώνα που δίναμε και χθες το βράδυ, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ό,τι μπορούμε να κρατήσουμε, καθώς οι ροές είναι και αυξημένες το τελευταίο χρονικό διάστημα πάλι στην περιοχή μας, να κάνουν συσσαγωγικά αυτή τη βρώμικη δουλειά. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Πραγματικά δεν μπορώ να το διανοηθώ. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, την οποία όμως πρέπει να διαχειριστούμε. Δεν αμαυρώνεται κανένας αγώνας δικός μας για την φύλαξη των συνόρων της χώρας μας και αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Θα το χύνουμε να το κάνουμε ακόμη πιο φιλότιμο και οφείλουμε να το κάνουμε και για την τοπική κοινωνία, αλλά οφείλουμε να το κάνουμε και από την δικιά μας οικογένεια και από την πλευρά των νέων συναδέλφων, οι οποίοι τώρα κάνουν τα πρώτα βήματά τους. Και αν δεν τους διδάξουμε τον επαγγελματισμό, αν δεν τους δώσουμε τα σωστά βήματα, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ στραβά. Σε μεταξύ τους συνομιλίες ακούγονται λέξεις και φράσεις όπως «Για να δούμε την πρίκα μας πάλι, να μην χάσουμε τη βαλίτσα». Με τους χειριστές της υπόθεσης να σημειώνουν ότι οι αναφορές αυτές αφορούν οικονομικά ανταλλάγματα για τις υπηρεσίες τους. Υπάρχει ακόμα κατεγεγραμμένη συνομιλία στην οποία εκφράζουν ανησυχία για τη δικαιολόγηση χρημάτων που έχουν στην κατοχή τους, λέγοντας «Πρέπει να φαίνονται στο πόθεν έσχες». «Τα παπούτσια τα άφησα στο... πήγε να τα πάρεις». «Εντάξει, θα πάω να τα πάρω». «Τα χρήματα αυτά δεν μπορώ να τα δικαιολογήσω στο πόθεν έσχες». «Για να δούμε την πρίκα μας πάλι, να μην χάσουμε τη βαλίτσα». Εκτιμάται ότι οι διακινητές με τους οποίους έρχονταν σε συνεννόηση είναι υπήκοοι Τουρκίας, ενώ ο αστυνομικός που μετήχε στην έρευνα ανέφερε ότι μιλούσαν σε σπαστά ελληνικά, με τους περισσότερους από τους διακινητές να μην έχουν ταυτοποιηθεί στο πλαίσιο της έρευνας.